Φίλες και φίλοι του πρώτου καναλιού της ελληνικής τηλεόρασης, γεια σας από την Κρήτη. Γεια σας από την πόλη που ουσιαστικά δημιούργησε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, εδώ στη Μινωική Κρήτη, στο Ηράκλειο. Είμαστε για τον 300ο τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Παναθηναϊκός απέναντι στον Άρη, αν προτιμάτε Άρης απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ένα κλασικό παραδοσιακό ντέρμπι. Θα είμαστε μαζί στο τέλος του αγώνα με συνεντεύξεις παραλυπόμενα και φυσικά τη μετάδοση. Παραδοσιακό ντέρμπι ανάμεσα στους δύο. Έχω την άποψη και νομίζω ότι δεν σηκώνει αμφιβολία. Μεγαλύτερες μπασκετικές δυναστείες στα χρονικά του αθλήματος στην Ελλάδα. Δύο ομάδες που έχουν 56 τίτλους έως τώρα, που αναζητούν η μία τον 308ο Παναθηναϊκός, ο Άρης τον 22ο. Είναι ο 300ος τελικός, ένας τελικός 5 αστέρων. Αν υποθέσουμε και έτσι είναι πραγματικά, τα αστεράκια που υπάρχουν στις φανέλες των ομάδων συμβολίζουν τις δεκάδες των τίτλων. Και όπως έλεγαν και οι Γάλλοι, τα ακριβά αρώματα και τα καλά ποτά, δυστυχώς, ευτυχώς για τους Γάλλους, δυστυχώς για μας, μπαίνουν σε μικρά μπουκάλια, όπως είναι αυτό το γήπεδο. Στακ, Λεμπατίς, Αμερικανοί. Και το παιχνίδι ξεκινάει με τον Τζάμπολ. Κορομιλά Βορειάδη στα Βουλαρέα. Την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Βασίλη, αυτή ουσιαστικά θυμίζει μια παλιότερη ιστορία με το Ηράκλειο στην Α1 κατηγορία. Υπάρχει μια παροιμία που λέει ότι καεί στο κιλό ψέκα και στο γιαούρτι. Άρα φωνάζει πριν από δύο χρόνια με προπονητή τον Αλεξανδρίου, ο οποίο διαμαρτυρήθηκε και χάλασε τι φιλίε του με του κριτικού. Ένα τρίποντο του Μπένερμαν. Να ακούσουμε τον Θανάση Αστρούλια για τι τελευταίε οδηγίε του Ζέλμιρο Μπράντοβιτ στου παίκτε του. Ο Ζέλμιρο Μπράντοβιτ ασφαλώ και ζήτησε πολύ μεγάλη προσοχή στην άμυνα. Από εκεί και πέρα θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να μεταφέρω μια εικόνα και επιτρέψτε μου να δανειστώ μια σκηνή από την γνωστή ταινία των Braveheart με τον Μπελ Γκίμπσον. Κάντε σαν τον Μπελ Γκίμπσον έβγαλε τον Φραγκίσκο Αλβέρτη και για όσους λένε ότι οι τίτλοι φορτένουν τους παίκτες, ο αρχηγός Παναθηναϊκού ήταν ακριβώς το αντίθετο. Έπρεπε να δείτε πώς έκανε την ώρα του καθιερωμένου ζητώ σαν τον Μπελ Γκίμπσον στον Braveheart. Άλλωστε κοουτσάρ είναι όρθιο. Είναι τρίτος βοηθός του Braveheart. Δεν ξέρω αν είδαν το ψάχνοντα στη χώρα του ποτέ οι Αριανοί, χθες ή κάποια άλλη ταινία που παίζεται. Σαρθαρίς, Στεπάνοβιτς, που πλήρωσε το πρόστιμο η ομάδα του και είναι παρόν εδώ. Γιατί έλεγα προηγουμένως ότι ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι πιο πλήρες, γιατί έξερε ενεργεία διεθνής Δημήτρη κάτω στον πάγκο τεπλήστημα. Εκ των οποίων δύο αρχηγοί εθνικών ομάδων. Σαρθαρίς, ο Κουτουλουάη και ο Αλβέρτης. Αριστερό χουκ μέσα, 8-8. Γέγκορ Μεσέριακο. Πάντιους. Στη γωνία εκεί που ο Κόλλης θα μαρκάρει στο σπάρι για 3. Αστοχή και η πάντα δυνατή και σωστή άμυνα του Παναθηναϊκού μαζεύει το rebound. Διαμαντίδης. Ωραία. Έχει πάει την αστοχή ο Μπατίς. Αυτός είναι ο τέλειος ενδιασμός. Να μην πέσει μπάλα κάτω. Ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα να ξεδιπλώσει τέτοιες πηγές του μπασκετικού χαρακτήρα. Σεπάνοβιτς. Σαρθαρίς. Ντάμπτιν. Περνάει μαγικά την πάσα από την baseline στον Μπατίς. Νέο καλάθι κεφάλι αυτή τη φορά. Θα ήθελα να ξαναδούμε Δημήτρη Σιώση αν μπορούμε την καταπληκτική κίνηση του Σαρθαρί. Μέσα από το σύνολο, μέσα από το κυκλοφοριακό, από την κυκλοφορία της μπάλας στην ρακέτα, κατάφερε και βρήκε το συμπαίκτη του τον Μπατίς. Θα πρέπει να πούμε από τους 14 πόντους του Παναθηναϊκού, οι 12 έχουν επιτευχθεί από τους ψηλούς, είναι τώρα αστοχή και ο Λάκοβιτς και 5 rebound του Τσαρτσαρίς. Αστοχή, φάουλ τελικά στον forward του Παναθηναϊκού, λέγαμε ότι από τους 12, από τους 14, οι 12 πόντους του Παναθηναϊκού έχουν επιτευχθεί από τους ψηλούς, ενώ από τους 17 του Άρη, οι 11 έχουν επιτευχθεί από τους center και τους forward. Έχει καλό. Καλή διανομή ρόλων στο 4. Είναι πλήγμα το δεύτερο βάρος του Μεσαριάκου. Χάνει το κονδύλι της μπάλας. Το ξαναβρίσκει. Το ντάμπτι με τον Παναθηναϊκό. Δεν βγαίνει τελικός. Ο Τσαρθαρίς πέρασε πάλι στο παιχνίδι. Στη θέση του Αλβέρτη. Κόλλης από μακριά στο Τάρι. Αστοχή προσπαθεί ο Τσαρθαρίς πολύ έξυπνα με τη βοήθεια και του Παμπλό μαζεύει το rebound. Τα rebound για τα οποία ο Άρης έχει 10 και ο Παναθηναϊκός έχει 12. Κουτουάι. Περνάει από δύο αντιπάλους. Κρατάει το κονδύλι της μπάλας. Βγάζει έξω για τον. Χατζιβρέτα, με ασφυκτική άμυνα πάνω του. Σαρθαρίς, θα πάρει το διάδρομο. Παίρνει τα βήματα πολύ ωραία. Αλλάζει χέρι, αριστερό lay-up. 23-35 ο Παναθηναϊκός. Κάνει ένα μικρό σερί 5 πόντων. Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει τώρα το καλό timing, δηλαδή την όδηση που του έδωσε ο Κουτουλάη με το τρίποδο. Και ένα ήδη εδώ βγαίνει μια καλή άμυνα. Ο Άρης χάνει την μπάλα. Παναθηναϊκός τρέχει ένα σερί 5-0. Και αναγκαστικά ο Τσάρλς Μπάρτον θα καλέσει time out. Τρία πράγματα. Πρώτον, ο Τσάρλς Μπάρτον είπε ότι η άμυνα ήταν αυτή που μας έφερε σε αυτή τη διαφορά. Η άμυνα είναι αυτή που έδωσε τον Παναθηναϊκό αυτά τα τελευταία καλάθια. Δεύτερον, είπε στον Νικολάη Πάντιους την καλύτερη ατάκα μέχρι στιγμής. Και ενώ ο Τσαρταρίς καρφώνει το καλάθι του Άρη και πλέον το σερί πάει στο 7-0 για τον Παναθηναϊκό. Απαντάμε αυτό το σερί η ομάδα του Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς. Από εκεί πέρα ζήτησε στους παίκτες του ο Τσάρλς Μπάρτον να μην τρέξουν περισσότερο από όσο οι ίδιοι θέλουν. Είναι το απόλυτο πολιτισμικό σοκ. Αναλύσεις μπασκετικές. Πολύ υψηλού επίπεδου με τους ήχους του κριτικού συρτού. Τελειώσαμε. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε όμως να πάμε στον αγωνιστικό χώρο. Για να δικαιολογήσουμε και το λιγότερο, υπάρχει μια χασμοδία
Είναι μικρό το γήπεδο, πολλοί κόσμος και η μουσική βεβαίως. Και πολύ καλά σκηνοθετικά ο Δημήτρος Γιώργιος μας δείχνει τον λόγο για τον οποίο ακούμε όλη αυτή τη μουσική. Λοιπόν, στις 29 του περασμένου Ιανουαρίου, πριν από 20 μέρες δηλαδή, στον αγώνα πρωταθλήματος. Όπου ο Άρης, υπενθυμίζω, είχε προηγηθεί και πάλι με 14 και 16 πόντους. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός στο τέλος, με ήρωα τον Λάκοβιτς, όχι μόνο γύρισε το μάτς, πήρε και την νίκη κιόλας. Σαρθαρής, με χώρο μπροστά του, παίρνει το βήμα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, διαφορά μειώνεται ακόμη περισσότερο. 31-38, θυμίζω από 18-35, έχουμε πάει 31-38. Υπάρχει ένα 13-3, το οποίο τρέχει ο Παναθηναϊκός. Ο οποίος νομίζω είναι πάρα πολύ λογικό να ψάξει τον Τσαρτσαρή περισσότερο, διότι είναι τέτοια η κλάση του, αλλά και το καλό momentum το οποίο βρίσκεται απόψε. Το κάρφωμα που δεν έρχεται από το coast to coast του δοκίμασε ο Τσαρτσαρής ύστερα από την τάπα του Φέμερλινγκ, και καλό θα είναι να βλέπαμε τη φάση από το ξεκίνημά της. Δηλαδή από την τάπα η πάσα το coast to coast, δείτε εδώ. Από τη μια ρακέτα στην άλλη για τον Τσαρτσαρή που πατάει γερά, και εδώ το φάουλ καθαρό με σώμα και χέρι από τον Ράιαν Σακ. Τσαρτσαρής μένει στους 11 με 3-5 βολές, 4-7 τρίποντα, 0-1 τρίποντο. Ταυτοχρόνως 4 rebound. Μια στις χωρίς λάθη για τον Τσαρτσαρή, για τον Παναθηναϊκό που σήμερα πάσχει από τα λάθη, 17-9 του Άρη. Είναι το σημείο που ο Άρης ενδεχομένως να δίνει, να ρισκάρει στην αμυνά του. Η ωραία πάσα προς τον Χουάν Κόλινς, ο οποίος θα στοχεί τελικώς. Να και η πόντη από λάθη αντιπάλου, 3 για τον Άρη. Ο Παναθηναϊκός μόνο σε ένα πόντο από λάθη αντιπάλου. Ουσιαστικά ο Άρης δεν έχει εκμεταλλευτεί τα λάθη του Παναθηναϊκού πολύ απλά. Θα την πρέπει στον αντίπαλο τον Καραποστόλου. Από μακριά, σουτάρει, αστοχή. Τσαρτσαρής, σκαμπελίζει την μπάλα για να φτάσει στα χέρια συστημένα του Λάκοβιτς. Νέα επίθεση. Σοβαλής ο Ζανίτης αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον δεξιά στραγαλό του, από τον οποίο, στον οποίο έχει υποστεί διάστρωμα τις τελευταίες 10 ημέρες. Τσαρτσαρής, την εκπνοή, σουτάρει, αστοχή, μαζεύει το επιθετικό rebound. Οι προσποιήσεις και το φάουλ από τον Ryan Stack, τρίτο και αυτό. Μια πεντάδα παικτών του Άρη με τρία φάουλ από εδώ και πέρα. Είναι σίγουρο ότι θα κάνει την κίνηση του Μπράντοβιτς και την κάνει. Θα βάλει τον Πατή. Βάζει τον Πατή. 1:59 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. 37-42 ο Άρης μπροστά. Και 38-42 ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω. Ροκανίζει και πάλι τη διαφορά. Και φτάνει στους 4 για πρώτη φορά μετά το μεγάλο σερί του 18-0 του Άρη. Τσαρτσαρής με 13 πόντους, 8 rebound. Τώρα 14-39-42 διαφορά σε απόσταση ενός τρυπώντου. Και είναι η ώρα για την μεγάλη κίνηση του Μπράντοβιτς. Πάντα θα είναι μεγάλη, θα αποδεχθεί εκ του αποτελέσματος. Η επιστροφή του Μάικ Βατζής. 1:9 πριν από τη λήξη. Κυρίτσης. Δεν κάνει αυτό που του λέει ο Παχατζής. Τρέχει ο Κόλλης. Σουτάρει για 3. Ο αγώνας τελειώνει. Ο Παναθηναϊκός είναι κυπελούχος στο 300 τελικό. 72-68. Η πανηγυρισμένη του Παναθηναϊκού. Όπως αυτή τη στιγμή είναι για τους νικητές, αλλά και για τους τιμένους. Είναι για τον μπάσκετ, θα έλεγα. Ο Παναθηναϊκός είναι ο μεγάλος νικητής. Κερδίζει. Για δεύτερη χρονιά στα τελευταία 3 χρόνια το κύπελλο Ελλάδος, 72-68, μικρή διακοπή σε λίγο μαζί για τα μεθεόρτια.